κεντρικός αγωγός έρχεται λοιπόν από το δρόμο που μπήκαμε στη μονάδα. Κατασκευάστηκε το τεχνικό αυτό ακριβώς για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο βιολογικό. Και εδώ υπάρχει το αντιοστάσιο νύψος των λιμάτων. Δηλαδή τα λίμματα έρχονται βαρυτικά και από εδώ μετά τροφοδοτείται η μονάδα με αντλίες για την επεξεργασία. Οπότε όλα τα λίμματα έρχονται από το Μεραμπέλο εδώ πέρα, από τις περιοχές που έχουν συνδεθεί εδώ. Εδώ είναι οι οικισμοί Νεάπολης, Βουλισμένης, Λατσίδας. Ωραία. Αυτοί οι τρεις οικισμοί εξυπηρετούνται από αυτή εδώ τη μονάδα. Εξαιρετικά. Θα χρειαστεί να προχωρήσουμε τώρα, γιατί θα ανέβουμε στην άλλη πλευρά της μονάδας. Ωραία. Τα λίμματα αντλούνται από το αντιοστάσιο που είδαμε λοιπόν σε αυτό εδώ το φρεάτιο και από εκεί μπαίνουν στον οικίσκο προεπεξεργασίας. Δεξαμενές βάθους 6 μέτρων. Αυτές είναι δύο εισόδοι. Υπάρχει διπλή γραμμή εδώ, στην ουσία δεξιά και αριστερά υπάρχουν σεπτικές δεξαμενές με ανδρικού σχεδίου, από όπου περνάει το λίμα, γίνεται μια πρώτη καθίζηση. Μπορεί κάποιος να μας ανοίξει λίγο τα φίλτρα? Πού είναι τα παιδιά των οσμαερίων από τις σεπτικές δεξαμενές που είναι από κάτω, που καταλήγει εδώ. Υπάρχει ένα δίκτυο σωληνώσεων από κάτω και πάνω εκεί από τα ξυλουργία Πριονίδη. Ναι. Οπότε λοιπόν με τη διαβροχή του αυτό, φεύγοντας τα οσμαέρια προς τα πάνω, συγκρατούμε τις οσμές. Ναι. Προς τα φίλτρα από κάτω. Ναι, έχει γίνει μια πρώτη καθίζηση. Από κάτω λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, Γιάννη, μπορεί να πω αυτό το Γιάννη. Να ανοίξει κάποιος ένα κουτί από κάτω. Ναι, από εκεί δεν θα φέρετε. Τα λίμματα λοιπόν βγαίνουν από τις δύο σεπτικές πάλι στο θεάτιο. Από εδώ μετά πηγαίνουν στα φρεάτια χαμηλά εκεί, στο τελείωμα των πράσινων μεμβρών. Κουτιών, να σας το πω έτσι, και από εκεί. Καπάκια, και από εκεί μετά αντλούνται με πίεση και ξεκάζονται πάνω σε αυτά τα φίλτρα. Όπως βλέπετε τώρα και λειτουργεί. Ελευθερία, βοήθησε το εδώ, αν πω κάτι λάθος. Φάσματα αυτά υπάρχουν στην ουσία μικροοργανισμοί οι οποίοι καθώς ψυκάζεται το λίμα συγκρατούν όλο το μικροβιακό φορτίο, να το πω έτσι. Με το αποτελείμα αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί οι οποίοι μετά τρέφονται με τα περιεχόμενα των λιμάτων. Αυτό που πέφτει κάτω λοιπόν, όπως βλέπετε οι μεμβράνες αυτές κάθονται επίσης σε μία μεγάλη δεξαμενή. Δηλαδή το πετό που βλέπετε κάτω από τα πράσινα κουτιά είναι μία ενιαία δεξαμενή, μεγάλη, τεράστια πισίνα, ξέρω εγώ. Ναι, ακριβώς.
Υπάρχει μια διαμερισματοποίηση, το 1/3 της, γιατί γίνεται μια ανακυκλοφορία σε αυτά. Δηλαδή ξαναπερνάνε αυτό που έχει περάσει μετά δεύτερη φορά και πηγαίνει στο θάλαμο των καθαρών, προχωράει και βγαίνει μετά στη τριτοβάθμια επεξεργασία, που είναι η δεξαμενή που είδαμε με την κραδελάδα, που έχει πάνω τα φίλτρα τριτοβάθμιας, που είναι τα μπλε φίλτρα εκεί. Οπότε έχετε να πάω τώρα και στιγμή ενημέρωση και βλέπετε το περιεχόμενο, τη λειτουργία, αν υπάρχει κάποια βλάβη ίσως. Βλάβη, μετρήσεις, μετράμε δηλαδή παροχές, εισόδους, στάθμες, λειτουργία αντλιών, μπορεί να ανοίξει τα κλείσει κάποιος στην αντλία, καταγραφές, ποιοτικές καταγραφές υπάρχει για ποιότητα, οι οποίες μπορούμε να μετρήσουμε και βλέπω να πάει στιγμή το τι μπορεί να γίνει στη μονάδα και ό,τι αλάρμ υπάρχει μπορεί να φαίνεται στο σκάτα. Ωραία. Και εδώ πέρα είναι οι γενικοί πίνακες, οι οποίες της ουσίας είναι η καρδιά του συστήματος των αντιλιών, ανακυκλοφορίας, των ανεμιστήρων, και μέσα είναι η ευθυντική ενέργεια εδώ, το ιταζίτα. Σε περίπτωση δηλαδή διακοπής ρεύματος υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει μονάδα με σαν γεννήτρια. UPS ένα πράγμα, μεγάλο. Ότι... Ναι, ναι. Όχι, απλά, απλά. Για ολόκληρη μονάδα. Όταν ξεκίνησε και πόσο πέντε τώρα λοιπόν, ξεκινήσαμε τώρα το φθινόπωρο, το Νοέμβριο, ναι, το φθινόπωρο μας πέρασε. Οι παροχές, να δούμε κατευθείαν εδώ αν είναι από το σκάτα. Η συνολική παροχή που έχει μπει είναι 25.500 κυβικά. Κάθε μέρα είναι αυτή. Όχι, όχι. Κάθε μέρα μπαίνουν γύρω στα 530 κυβικά. Και η μέχρι τώρα παροχή σήμερα ή από 12 ώρα το βράδυ 42 κυβικά. Από 12 ώρα το βράδυ μέχρι τώρα που μιλάμε να περάσει 42 κυβικά. Και η μέση χωρητικότητα. Δεν έχει χωρητικότητα. Είναι μια μονάδα που επεξεργαζόμαστε και μετά υπάρχουν αντλίες οι οποίες πηγαίνουν στη διάθεση με τις αντλίες που οπότε φεύγει. Δηλαδή εμείς επεξεργαζόμαστε τα λίμματα, τα βγάζουμε σε μια ποιοτική, σε μια πάρα πολύ ψηλή ποιότητα. Μπορούν αυτά να αρδευτούν κιόλας στο μέλλον. Τριτοβάθμια έχει δηλαδή, η μονάδα, μπορούν να αρδευτούν και αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Δηλαδή επεξεργαζόμαστε, ανεβάζουμε την ποιότητα των λιμάτων και πηγαίνουν στον ποταμό για. Δηλαδή απόλυτη ανακύκλωση γίνεται. Απόλυτη ανακύκλωση, ακριβώς. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για 5.000 ισοδύναμους κατοίκους. Ναι. Όταν σχεδιάζονται αυτές οι μονάδες, υπάρχει πάντα ένα μέγεθος. Οπότε, επειδή ρωτήσατε για την παροχή κτλ., έχει σχεδιαστεί για την 5.000 ισοδύναμους κατοίκους. Η παροχή σταδιακά θα αυξάνει. Κάθε φορά που χτίζεται ένα καινούριο σπίτι και συνδέεται κλπ. Οι δεξαμενές στην ουσία έχουν διαστασιολογηθεί για να πάρουν και την επέκτασή της για άλλες 2.500 κατοίκους μελλοντικά, όταν χρειαστεί. Απόλυμα και το άλλο, τώρα να σκεφτόμαστε το Βραχάσι που είναι ο σεισμός δίπλα μας και δεν έχει τίποτα από υποδομές. Ήδρυψη, αποχέτευση, απαρχαιωμένα όλα. Η αποχέτευση του Βραχασίου, του οικισμού Βραχασίου, θα κατέβει εδώ λοιπόν όταν γίνεται τα έργα και θα πέσει εδώ. Αυτό το είναι μια άλλη στάση κατά τις αγωγές αγωγού που θα συνδέσει το Βραχάσι. Είναι άλλο έργο. Η αποχέτευση του Βραχασίου. Υπάρχει μια μελέτη. Όχι, για αυτή η μελέτη θα φτιαχτεί από εμάς τώρα. Είναι το επόμενο βήμα που έχουμε για το Βραχάσι. Νέο δίκτυο Βραχασίου, αποχέτευτικό δίκτυο, συλλογή γεμάτων και αποστολή στο βιολογικό. Υπάρχει συλλογή γεμάτων, τι είναι πολύ μέσα στην Ελλάδα.
Τώρα έχει ένα σύστημα με... Το Βραχάς αυτή τη στιγμή έχει ένα παντορροϊκό δίκτυο που σημαίνει ότι όμβρια και λίμματα καταλήγουν... και καταλήγουν σε ένα αποδέκτη αυτή τη στιγμή. Όπως και στη Νεάπολη, γιατί και εδώ ήταν παντορροϊκό το δίκτυο και κατασκευάστηκαν τα χωριστικά δίκτυα το 2014. Οπότε η λογική μας είναι η ίδια, να γίνει εκ νέου δίκτυο αποχέτευση στο Βραχάση, να διαχωριστούν τα όμβρια με την αποχέτευση και η αποχέτευση να οδηγηθεί στο βιολογικό της Νεάπολης, που είναι μια μονάδα αρκετά κοντά, λειτουργούσα, διοδοτημένη και αποφεύγουμε όλη τη διαδικασία εξέμβρεσης χώρου, αδειοδοτήσεων κτλ. Δεν θέλω να διοδοτήσω, θα θέλω μόνο έργα που θα πούμε. Όχι, η Νεάπολη έχει βιολογικό, αλλά σε τι ποσοστό είναι συγκεκριμένο η... Είναι σχετικά μεγάλο, είναι σχετικά μεγάλο, γιατί τώρα πρόσφατα κοιτάζαμε κάποια νούμερα. Έχουμε γύρω στις 2.100 παροχές μετρημένες. Και μένουν. Οι απογραφείς πρέπει να είναι κάπου εκεί στα 2.000 και κάτι άτομα, δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Γιατί ούτως ή άλλως γι' αυτό το λόγο υπήρξε και η ανάγκη κατασκευή του βιολογικού. Ήταν πάνω από 2.000 κατοίκου, οπότε υπήρχε ευρωπαϊκή οδηγία. Και... Πώς είναι ασύνδετη. Εγώ εκτιμώ ότι είχε ακόμα ένα ποσοστό 30% ασύνδετη. Για την Νεάπολη πολύ ίσως είναι αυτό, κύριε Γιάννη. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια ανάπτυξη εκτός του οικιστικού ιστού των οικισμών, που αυτοί συνήθως είναι δύσκολο να συνδεθούν, γιατί πρέπει να κάνεις ένα αγωγό μισό χιλιόμετρο για να πάρεις 5 σπίτια. Ο οικιστικός ιστός εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή. Από το υστάμενο δίκτυο, σε τι ποσοστό έχουν συνδεθεί? Όχι, είναι ήδη συνδεμένοι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαν παντορροϊκό. Δηλαδή όταν κατασκευάστηκαν τα δίκτυα, απλά κάναμε αντικατάσταση των παροχών. Άρα το παλιό δίκτυο είναι συνδεμένο με το... Τα σπίτια που ήταν συνδεμένα στο δίκτυο, παραμένουν συνδεμένα. Και οι βουλισμένοι και οι βασίλες σε τι πόσο? Το ίδιο είναι, το ίδιο. Στη βουλισμένη έχουμε ένα μικρό κομμάτι το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί, γιατί ακριβώς όπως είπαμε, χρειάζεται ένα διοστάσιο, ας πούμε, για 5 σπίτια. Το κόστος μιας σύνδεσης επιβαρύνει τον πολίτη, τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για να συνδεθεί με τον βιολογικό, όταν μιλάμε για νέο σπίτι, νέα παροχή? Εξαρτάται με ποιο τρόπο υλοποιείται το δίκτυο. Εδώ τώρα στη Νεάπολη. Στη Νεάπολη χρεώσαμε το ελάχιστο κόστος, γιατί ήταν ήδη υπόροι. Το ελάχιστο κόστος που ήταν. Όπως τον Άγιο Μαρτίνο, σε δύναμο 2 μέτρα μήκος, ναι. Ας ήταν και 5. Εμείς χρειάζομαι το ελάχιστο, τα 2 μέτρα. Και βγήκε για κάθε σπίτι περίπου στα 300 ευρώ περίπου. Στον Άγιο Μόλαο είναι 500, 600, 1000. Δηλαδή όσο μπορούσαμε λιγότερο, χρειάζομαι την Νεάπολη. Για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα λεφτά που βάλαμε σε συσκήρυξη, που ήταν ήδη υπόρρη για τη σύνδεση. Να διευκρινίσουμε ότι μέχρι πρόσφατα σε όλα αυτά τα έργα αποχέτευσης δεν χρηματοδοτούσαν οι παροχές σύνδεσης με τις κατοικίες. Αυτό δηλαδή ήταν κάτι που το επιβαρυνόταν η ΔΕΙΑ. Τώρα τον τελευταίο χρόνο έχει αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το λογικό ήταν ότι όταν πλέον γίνεται ένα αποχετευτικό δίκτυο, συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την κατασκευή των παροχών. Στα. Πρόσφατο παράδειγμα έχουμε την Αμμουδάρα, που στην ουσία δεν θα επιβαρυνθούν οι κάτοικοι τώρα εκεί με τις παροχές, γιατί ακριβώς τις καλύπτει το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Θέλω να πω λίγο για αυτό το έργο, το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα σπουδαιότερα έργα της ΔΕΙΑ στην περιοχή της Νεαπόλεως. Βρήκαμε, γιατί η διοίκηση και ο Δήμος έχει συνέχεια, μια μελέτη παλιά από το Δήμο Νεαπόλεως, έργο αποχέτευσης και βιολογικού, χρηματοδοτημένο, περίπου στα 10 εκατομμύρια, το οποίο παραδόθηκε στη ΔΕΙΑ μετά την εφαρμογή του νόμου του Καλλικράτη, 1η-1η του 2011. Τη συνένωση. Ναι, τη συνένωση. Και οφείλαμε το έργο αυτό να το τρέξουμε και να το δημοκρατήσουμε. Το έργο αυτό είχε κάποια κενά στην εικόνα του μέχρι τότε, ή το προσπαθήσατε για να το διορθώσετε και να το... Να το παρέλαβε. Τώρα ναι. Θέλετε λίγο, ναι. Αφού μπήκαμε στις μελέτες. Λοιπόν, το έργο αυτό, έτσι για το ιστορικό, να ξέρουμε ότι υπάρχει μελέτη από το 1984. Mm-hmm. Ο Δήμος Νεάπολης λοιπόν είχε κάνει αρκετά βήματα προς αυτό, είχε προσπαθήσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, είχε πάρει την έγκριση της προκαταρκτικής
Το είχαν εντάξει, αλλά πετάχθηκε στην ουσία. Ναι. Όταν λοιπόν εμείς παραλάβαμε τις μελέτες από το Δήμο Νεάπολης, συνεχίσαμε τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, επικαιροποιήσαμε πάρα πολλά πράγματα γιατί είχε αλλάξει η νομοθεσία. Απαιτήθηκε να κάνουμε περιβαλλοντική αδειοδότηση για το τεχνικό πρόσβασης, διότι ενώ περιγραφόταν στη μελέτη, μας ζητήσανε οριστική μελέτη, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Τεχνικό δεν καταλαβαίνει. Τη γέφυρα. Τη γέφυρα, ναι. Πόσο τιμή. Αν σκεφτείτε ότι ο δρόμος που είχε ήταν κάτι σαν Ιρλανδική διάβαση και περνούσε στην ουσία το αυτοκίνητο μέσα από το ρέμα με τρεις τσιμεντοσωλήνες, εμείς αυτή τη στιγμή ναι, φτιάξαμε μία ολόκληρη γέφυρα. Σεβαστήκαμε την όδευση που είχε ο δρόμος τότε και πάνω σε αυτό εφαρμόστηκε και έγινε μια τεχνική μελέτη. Πόσο έχει η γέφυρα? Είναι 15 μέτρα. Κόστος? Ναι, ήταν 200. Δεν θυμάμαι πόσο, οπότε έφερα. μαζί με το ΦΠΑ. Πάντως ο αρχικός μπούζουλος που υπήρχε από το Δήμο Νεάπολης βοήθησε ουσιαστικά στην μετέπειτα εξέλιξη του έργου. Εννοείται, μα το είχαν ξεκινήσει και το είχαν προχωρήσει. Απλά τι γίνεται, επειδή αλλάζει η νομοθεσία, αλλάζουν οι απαιτήσεις των τεχνικών έργων κτλ. Έχει δημοκράτηση, το οποίο κράτησε περίπου 3 χρόνια, έτσι βαγγελιό. Και δημοκρατήθηκε το 2014. Ναι. Καλά το λέω, 2014. Το 2014 έγινε στην ουσία το υποέργο που αφορούσε τα δίκτυα συλλογής, ναι, των λιμάτων και στους τρεις οικισμούς και τις οικοδομικές εργασίες για τα διοστάσια. Έχουμε τρία υποέργα. Ήταν τα δίκτυα, ο βιολογικός. Ήταν τα δίκτυα, ο βιολογικός και τα ΙΤΑΜΗ των αντιοστασίων στην πρώτη ένταξη. Στην ουσία υλοποιήθηκε το υποέργο ένα από τα δίκτυα, μετά απετάχθηκε το υπόλοιπο. Έχοντας πλέον μετά όλες τις αδειοδοτήσεις και τις εγκρίσεις, εντάξαμε εμείς, υποβάλαμε πρόταση το 2018 και εντάχθηκε η παρούσα πράξη το 2019. Το έργο πρόσβασης. Το έργο πρόσβασης, το βιολογικό. Είχε βέβαια υποέργο επίβλεψης από την αρχαιολογία και ένα υποέργο που είχε να κάνει με τη νέα παροχή της από τη ΔΔΕ. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα, όπως είπα, για την περιοχή της Νεαπόλεως, με μεγάλη περιβαλλοντική αναβάθμιση εδώ του τόπου, διότι όλα τα λίμματα καταλήγανε στο ποτάμι, και το οποίο ποτάμι φτάνει μέχρι τη Μήλατο. Η εικόνα ήταν τραγική, αυτή που αντικρίσαμε τα πρώτα χρόνια που ήρθαμε εδώ, και υπάρχουν και φωτογραφικά αρχεία και βίντεο για να δει κανείς ποια είναι η εικόνα τότε και ποια είναι τώρα. Και πραγματικά θεωρώ επιτυχία και δίνω πολλά συγχαρητήρια στην υπηρεσία μας και στα παιδιά που το δουλέψαν και το φτιάξανε με κατάσταση ψυχής εδώ πέρα για να φτάσουν στο σημερινό αποτέλεσμα. Ναι. Προφανώς μπορεί να βοηθήσει τον τόπο κι άλλο, γιατί όπως είπα, θα φέρει το Βραχάσι και έχει ένα καλό πλάνο λειτουργίας, 10 χρόνια λειτουργίας από τον ανάδοχο. Είμαστε εδώ κι εμείς και αυτό για να το συντηρήσουμε. Τι νερό αποδίδεται την υπηρεσία σου έξω? Τι νερό σαν υπορροή έχει? Η εκροή. Η παροχή. Αυτή τη στιγμή ό,τι μπαίνει βγαίνει. Η διάθεση αυτή τη στιγμή έχει κατασκευαστεί ο αγωγός που πηγαίνει σε ένα φρεάτιο, το οποίο θα είναι η είσοδος για τη μελλοντική δεξαμενή άρδευσης. Δηλαδή, ο προσαγωγός για τη δεξαμενή άρδευση είναι ανοιχτό, είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Από εκεί μετά πηγαίνουμε για διάθεση στο Χήμαρο Μιλάτου με ένα διάτριτο αγωγό της τάξης των 250 μέτρων. Πόσο νερό βγαίνει η ημερησίως? Ναι, είπες είναι αναλογικά, δηλαδή τώρα που έχει 400, ναι, πόσο κυβικά θα βγουν, ναι, 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 ναι. Αυτό το νερό, γιατί να πιέσει το κοσμό, δεν μπορεί να τσιωπηθεί? Αυτό είναι το επόμενο. Στην ουσία υπάρχει ήδη μελέτη για τα έργα που αναχρησιμοποιείς στη Νεάπολης, το είχαμε υποβάλει για χρηματοδότηση, δεν είχε γίνει αποδεκτό. Περιμένουμε να βγουν, η αλήθεια, νέες προσκλήσεις από προγράμματα, τα οποία πλέον χρηματοδοτούν και τέτοιου είδους έργα. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει, έχουμε ήδη εξαγοράσει την έκταση όπου χωροθετεί τη δεξαμενή της άρδευσης, δηλαδή το έχουμε το χωράφι. Περιλαμβάνει την κατασκευή της δεξαμενής άρδευσης και τα δίκτυα μετά διανομής σε ιδιώτες για χρήση άρδευσης ελαιοδέντρων αστηρά. Αυτό το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρχει μία μίνιμουμ χρέωση. Μία μίνιμουμ χρέωση. Τώρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να δούμε πού και τι και πώς.
Εμάς μας ενδιαφέρει να το διαθέσουμε έτσι ώστε να γίνει πλήρη επαναχρησιμοποίηση. Τώρα μπορεί να γίνει πλήρη επαναχρησιμοποίηση. Δεν έχουμε τις υποδομές. Σαν ποιότητα, ναι. Σαν ποιότητα, ναι. Δεν έχουμε τις υποδομές αυτή τη στιγμή για να το κάνουμε. Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι στην νομοθεσία και να μπορεί. Και κύριε Πηδέτη, μιλάμε τώρα και για ένα έργο που έχει μηδενική σχεδόν αποτύπωση πνευματοδοτικής, δεν είναι. Μη πρέπει να το.